Με κέφι, τραγούδι και χορό η Ιεράπετρα γιόρτασε την Τσιχνοπέμπτη. Το έθιμο της Φουνάρας γιόρτασαν για ακόμη μια φορά οι Ιεραπετρίτες σε ολόκληρη την πόλη. Μικροί και μεγάλοι φόρεσαν τα αποκριάτικά τους και έστησαν χορό στην κεντρική πλατεία της Ιεράπετρας. Το τοπικό έθιμο της Φουνάρας θέλει τους κατοίκους της περιοχής να βάζουν φωτιές σε βαρέλια, δίπλα να στείνουν ψισταριές και να τσικνίζουν όπως απαιτεί το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Φουνάρες, πολύ παλιό έθιμο. Κόσμος έβγαινε από τα σπίτια του, τσικνίζε, έψινε κρέατα, περνούσανε καλά και το βασικό έθιμο ήταν ότι όλοι φέρναν τα κρέατα τους και τα ψήνανε σε μια ψισταριά που δημιουργούσαν παρεάκια και κάνανε αυτό, την Τσικνοπέμπτη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, χαρούμενοι, διασκεδάζουμε. Ο κόσμος, ειδικά ιδιαίτερα τα παιδιά με το ξυλοπόδαρο, ενθουσιάστηκαν. Πέρασαν μια ευχάριστη ώρα. Αρνηθούμε το τσικνισμά. Είμαστε τσίκνα τον κόσμο. Φωτιές παντού. Είμαι το πολυεργαλείο. Είμαι η έλφυξο την κοβαλίτσα. Ξυλοπόδαρη, σώω με φωτιές. Προσπαθούμε να αναβιώσουμε ένα παλιό γεραπετρίτικο έθιμο που κάθε γειτονιά, κάθε πλατεία έκανε μια φουνάρα. Ανάβανε φουνάρα με ξύλα, με χαρτιά που δεν θέλανε για να διώξουν τα κακά για να έρθει η Σαρακοστή. Όλα ξεκινάνε από τα κακά πνεύματα. Τα κακά πνεύματα είναι αυτά που μας κυριεύουν. Προσπαθούμε λοιπόν αυτή τη μέρα, την Τσικνοπέμπτη, να διώξουμε τα κακά πράγματα από πάνω μας. Γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει πολύ. Θέλει λίγα πράγματα και καλά. Λίγο να τσικνίσει την Τσικνοπέμπτη, να φάει το σουβλάκι του. Κρατάει κάποια συμμετοχή ανά τα χρόνια, αλλά πολύ λίγο. Έθιμο μεγάλο και για την κοιλιά μας και γενικότερα. Τα καρναβαλικά δρόμενα θα συνεχιστούν στο Δήμο της Ιεράπετρας έως και την 1η Μαρτίου με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Για πρώτη χρονιά, η Ιεράπετρα διοργανώνει το Carnival Run, όπου μικροί και μεγάλοι στις 29 Φεβρουαρίου θα παρελάσουν στην Παλιά Πόλη. Το γεραπετρίτικο καρναβάλι θα λάβει χώρα την Κυριακή 1η Μαρτίου με τον Σάβα Πούμπουρα να παρουσιάζει τη μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών.